άθεση του Φλέικερς και Μέλισσες έρχονται απόψε αντιμέτωποι στο Γουσουκού, στο πλαίσιο του γύρου των 16 των play-off της Development League, Development 2 League. Ξεκινάνε τα καλά παιχνίδια και για, την, και για αυτή την κατηγορία. Μπαίνουμε στα play-off, οι Athens Lakers, οι οποίοι βγήκαν τρίτοι στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, της κατηγορίας βασικά, κοντά στις Μέλισσες, οι οποίοι κατέλαβαν την έκτη θέση στον δεύτερο όμιλο. Θα γίνει και το πρώτο λάθος από τον Λιβαδά. Πάτσις. Ο Μπάνος πάει από τα δεξιά, στοχεί στην πρώτη προσπάθεια της φιλοξενούμενης ομάδας, συγχωρείτε. Οι άνθρωποι του Blakers, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την regular season με ρεκόρ 19-7, ενώ από την άλλη οι Μέλισσες μετρούσαν 14 νίκες και 12 ήττες μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Το τρίποντο άστοχο από τον Μπουγιουκό. Μαρίνος αφήνει στον Κοσκέρα και εκείνος με τη σειρά του στον Αγκουριδάκη. Κοσκέρας είδε ότι έχει λίγο χώρο, δεν πήρε το σουτ, θα το κάνει ο Αγκουριδάκης για 3, αστοχή. Παραμένει το 0-0 σε αυτό το πρώτο ένα λεπτό. Η τάπα από τον Αγκουριδάκη στον Μπουγιούκο. Η κατοχή παραμένει στις Μέλισσες. Έχουμε μια διακοπή εκεί, καθώς κάτι συνέβη με τον Δούκα. Α, έβγαλε ένα βραχιολάκι που είχε στο χέρι. Πάτσις πάνω του ο Μαρίνος. Παρεμβαίνει ωστόσο ο Αγκουριδάκης και κλέβει ωραία. Μαρίνος θα πάρει το τρίποντο, θα βρει σίδερο. Πάτσις δεν μπορεί να πάρει το rebound. Λιβαδάς σηκώνεται αστοχή ο Μέξας. Ναι, ευκαιρία για τον Κοσκέρα, ο οποίος θα πάρει το πρώτο φάουλ στο μάτς. Θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Ευκαιρία τώρα να δούμε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. 0-0 το σκορ, 8-9 στο ρολόι. Δεν θα έρθει ο πρώτος πόλης από την πρώτη βολή του Κοσκέρα. Ούτε με τη δεύτερη παραμένει το 0-0. Χαριφαλάκης κλείνεται, βγάζει έξω. Για τρεις ο Δούκας αστοχή. Μακρινό επιθετικό rebound από τον Πάτσι. Περνάει η πάσα, δεν θα την κάνει assist ο Γαριφαλάκης. Λιβαδάς θέλει να συνεργαστεί με τον Αγκουριδάκη. Θα γίνει το κλέψιμο. Παρό λίγο να κάνει βήματα εκεί ο Δούκας. Βρήκε την πάσα στον Πάτσι. Ο Γιούκος. Μπάνος εκτελεί για 3. Στο σιδερό, ήταν αδύναμο το σιού του. Κοσκέρας κοντά στο καλάθι και θα ευστοχίσει. Ανοίγει το σκορ ο παίχτης των Athens του Blakers. Έπειτα από 3 λεπτά παιχνιδιού βρήκαμε το πρώτο καλάθι. Μπουγιούκος αστοχή στο τρίποντο, Μέξας κατεβάζει, θα μπερδευτεί ωστόσο. Ανεβαίνει ο Αγκουριδάκης, πετάει εκτός την μπάλα, η κατοχή παραμένει στις Μέλισσες. Μέξας ζητάει αλλαγή στην θέση του
Περνάει ο Σαλμάν. Άρη Φαλάκης παίρνει και εκτελεί αμέσως, θα βρει σίδερο. Χωρίς σκορ παραμένουν οι Μέλισσες. Σαλμάν, άστοχος και αυτός το τρίποδο με τη σειρά του. Πολύ κακή η πάσα του Μπάνου, ο οποίος ήθελε να βρει τον Δούκα. Η μπάλα δεν έφτασε ποτέ σε εκείνον. Λιβαδάς θα πάρει το τρίποντο, δεν θα βρει στόχο. Παράμενει το 2-0 στην αναμέτρηση, δεν έχουν ξεκινήσει καλά οι δύο ομάδες. Καρυφαλάκης από μέσα απόσταση θα βρει το πρώτο καλάθι για τις Μέλισσες. 2-2. Λιβαδάς δεν περνάει πάσα για τον Κοσκέρα. Τον έπαιξε καλή άμυνα ο Μπουγιούκος, ο οποίος κατεβάζει τώρα στην μπάλα. Θα πάει μόνο στην προσπάθεια, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι. Το τρίποντο από τον Πάτσι είναι άστοχο. Νέα ευκαιρία για τις Μέλισσες με τον Μάνο. 9 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Δούκας από το πλάι. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Αναπήδησε και αρκετές φορές το Στεφάνι. Μπουγιούκος από το πλάι ξανά. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Κοσκέρας, Σαλμάν και πάλι στον Κοσκέρα. Λιβαδάς από πολύ μακριά, δεν θα βρει στόχο. 4,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Αλλαγή τώρα για τους άθρες του Blakers. Λιβαδάς θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Στη θέση του περνάει ο Καρμυρίς. Ενώ ο Πάτσης από την πλευρά των Μέλισσων θα πέρασε εκτός, στη θέση του ο Στέφανος Μπουγιούκος. Μπάνος υπό την πίεση του Αγκουριδάκη, Σαλμάν στο rebound. Καρμύρης έχει βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, τον δυσκόλεψε και αρκετά ο Μπουγιούκος. Πολύ ωραία τάπα από τον Αγκουριδάκη. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι άθρωποι του Lakers. Πάτησε γραμμή ο παίκτης των κίτρινων. Και έτσι η κατοχή αλλάζει χέρια, πάει στην πλευρά των Μελισσών. 2-2 το σκορ, 3-45 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Αρκετά άστοχες οι δύο ομάδες σε αυτά τα λεπτά της πρώτης περίοδου. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν εύκολα λύση στην επίθεση. Άστοχος και τώρα και ο Μπάνος. Ο Σκέρας. Σαλμάν αποφασίζει να εκτελέσει για τρεις και καλά κάνει. 5-2. Μπάνος. Λούκας βρίσκει εκεί τον διάδρομο, δεν τον εκμεταλλεύεται ωστόσο στο έπακρο. Αστόχησε στο lay-up. Κοσκέρας και καλές επιλογές, θα αφήνει στον Καρμύρη. Διεισδύει εκείνος από τα αριστερά, πολύ ωραία κίνηση. 7-4, 7-2. Λάθη και φάουλ τώρα από τον Μπάνο. Όχι, συγχωρείτε, από τον Καρυφαλάκη. Είδε το ανοιχτό διάδρομο εκεί στην άμυνα των του Blakers. Έχει το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 7-4 το σκορ.
θα πετύχει το καλάθι από την βολή για το 7-5. Σαλμάνα μέσα στο τρίποντο, είναι άστοχος. Δούκας παίρνει και κατεβάζει για τις Μέλισσες. Καρυφαλάκης ανενόχλητος από το πλάι, αστοχή. Προσποιεί το Καρμύρης. Γυρίζει ο Θεοδωρακόπουλος, αστοχή. Καρμύρης συνεχίζει για το επιθετικό rebound. Αφήνει στον Κοσκέρα. Παγκουριδάκης αμέσως για τρεις. Φάνηκε να το θέλει αυτό το σουτ. 15. Στο συν 5 πλέον οι Athens του Blakers. Πάνος. Είδε το κόψιμο του Γαριφαλάκη, του πέρασε ωραία την μπάλα. Έκανε ασίστ εκείνο στην πάσα του. Για το 17. Από κοντά δυσκολεύτηκε αρκετά ο Θεοδωρακόπουλος από την αντίπαλη άμυνα. Πιέζεται αλλά κρατάει ο Μπουγιούκος, πάει και προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους του Βλέικερς. Είναι στη γραμμή ο Στέφανος Μπουγιούκος, ο οποίος μπορεί να φέρει το μάτι στον ποντό. Αν εξοχίσει και στις δύο θα βάλει την πρώτη για το 18. Θα εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη χάσει. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν μπορεί να υποδεχθεί την πάσα του Αγκουριδάκη ο Σαλμάν. Έγινε το λάθος από την πλευρά των κίτρινων. Παπαδιάς τώρα στο ματσί της Μέλισσες, πήρε την θέση του Δούκα. 55,7 στο ρολόι ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ουγιούκος. Παπαδιάς πήρε το σούτ αλλά δεν βρήκε στόχο. Από μια επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες. Γρήγορη επίθεση από τους του Blakers, οι οποίοι θα έχουν και λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στη διάθεσή τους. 23 δευτερόλεπτα τώρα, 13 για τις Μέλισσες. Παίρνει ο Μπουγιούκος. Καρυφαλάκης το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε, αστόχησε. 14 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους κίτρινους. Ο Σκέρας στα 7 δευτερόλεπτα εκτελεί ο Σαλμάν για 3, 13-8. Λαβαίνει το ρολόι αλλά δεν βρίσκει στόχο ο Παπαδιάς και έτσι έχουμε το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, 13-8 μπροστά η Athens του Blakers. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε και βρίσκει μπροστά τους Athens του Blakers με 13-8. Γυρίζει ο Πάτσης και την υποπίεση του, από την πίεση του Μαρίνου θα βρει το καλάθι, 13-10. Πάμε τώρα πάνω στον Μέξα, ο οποίος είχε βάλει, είχε πάρει θέση εκεί κόντρα στον Δούκα. Πρωτομαδικό νωρίς για τις Μέλισσες. Καρμύρης βγήκε και από την πίεση τον Ιδωμαρίνος και έτσι έγινε το 15-10. Παπαδιάς. Δούκας χωρίς δεύτερη σκέψη θα πάρει το σουτ. Πίσω.
Έμπαινα, είμαστε για τον Μέξα, αλλά η μπάλα φτάνει στον Θεοδωρακόπουλο. Θα γίνει το λάθος, ωστόσο, από τους κίτρινους παθούς. Ο Θεοδωρακόπουλος ήθελε να περάσει ξανά στον Μέξα. Καρυφαλάκη το παίρνει πάνω του, 15-13. Θεοδωρακόπουλος. Μέξας για τρεις, εύστοχος, 18-13. Θυμίζω αυτά τα παιχνίδια των play-off είναι διπλοί αγώνες με διαφορά ποντών. Έτσι, τα πάντα θα κρυφθούν στο δεύτερο παιχνίδι. Εκεί που θα φανεί ποια θα είναι η τελική διαφορά των δύο ομάδων και ανάλογα αυτή που θα προηγείται στην τελική διαφορά, αυτή θα είναι και η ομάδα που θα συνεχίσει στην συνέχεια της Development League. Μπροστά μέσα ο Καρμίρης αστοχή, είναι εκεί ωστόσο ο Θεοδωρακόπουλος ώστε να εκμεταλλευτεί τη δεύτερη ευκαιρία για το 20-15, με συγχωρείτε. Παπαδιάς, ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Γαριφαλάκη, λίγο πιο μπροστά από τις βολές εκείνος, 20-17. Μέξας περνάει, δεν μετράει ότι έγινε συνέχεια καθώς έγινε χαμηλά το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τις μέλισσες. Λούκα στον πάγκο, στη θέση του ο Μπανός. Μέξας έχει βάλει πλάτη τον Μπάνο, γυρίζει αστοχή. Παπαδιάς, δεν περνάει πάσα από τον Μέξα. Ναι, αλλαγή για τις μέλισσες. Στέφανος Μπουγιούκος πήρε την θέση του Γαριφαλάκη. Πάτσις. Έχει βάλει πλάτη, γυρίζει ωραία, αποφεύγει ωραία τον Μαρίνο. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Έστω και στη βολή και θα φέρει το μάτσα ίσα, 20-20 το σκορ. Αλμάν αστοχή στο τρίποντο. Θεοδωρακόπουλος ακόμα ένα επιθετικό rebound. Καρμίρης περνάει πάσα για τον Θεοδωρακόπουλο. Στοχή στην προσπάθειά του, νέα προσπάθεια από τον Μέξα, ούτε αυτή θα καταλήξει εντός καλαθιού. Πάτσις, δεν βρίσκει συμπαίκτη πάσα του. Μέξας βλέπει μπροστά δύο κίτρινες φανέλες, βρίσκει τον Σαλμάν σε ανοιχτό γήπεδο, εκείνος ανενόχλητος. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 22-20. Παπαδιάς παίρνει το screen. Μπουγιούκος είναι κοντά στο αντίπαλο καλάθι. Θα πάρει το foul, παρά λίγο να πετύχει και τους δύο πόντους. Δεύτερο ομαδικό τώρα και για τους Athens Blazers, από δύο ομαδικά έχουν οι δύο ομάδες. Στη γραμμή ο Μπουγιούκος. Εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει.
έχει ευκαιρία τώρα να ισοφαρίσει ξανά στο σκορ. Δεν θα το κάνει, αυτό και στην δεύτερη προσπάθεια. Δεν κατάλαβε την πάσα του Θεοδωρακόπουλου Μαρίνος, έγινε το λάθος από τους γηπεδούχους. Παπαδιάς, Πάτσης. Του δίνει το σκρίνο πάνω, Πάτσης του βγάζει έξω τον Μπουγιούκο. Πάει προς τα μέσα, εκείνος θα κόπει. Μαρίνος στέκεται, πάσαρε τελικά αντί να σουτάρει και καλά έκανε. 24-21 από τον Μέξα και έχουμε το time out. Επιστροφή στη δράση, 5-16 ακόμα μέχρι το ημίχρονο. 24-21 μπροστά οι Athens του Lakers. Μπουγιούκος προσποιείται, αφήνει στον Πάτσι και με τη σειρά του στον έτερο Μπουγιούκο, πηγαίνει να το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. Μέξας κόντρα σε 2. Θα γίνει το φάουλο από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Τρίτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Καρμύρης παίρνει ο Μέξας κολλημένος πάνω του Μπουγιούκος, νέο φάουλ. Δύο συνεχόμενα από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Ζητάει από την ομάδα του να μην περάσει τον πάγκο. Τελικά θα πάει στον πάγκο Στέφανος Μπουγιούκος, θέση του Δούκας. Κέρας. Αρκουριδάκης προσποιείται. Βρήκε εκεί την τρίπαλα. Ο Κοσκέρας δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Λούκα σε μια γρήγορη επίθεση. 24-23. Αρκουριδάκης. Κοσκέρας κλείνεται από 2. Είναι μόνο στο Καρμίνης. Τώρα πάει πάνω του Μπουγιούκος, για 3 ο Μέξας, εκτελεί για 3, 27-23. Λούκας δεν έχει κανέναν μπροστά του, εκμετάλλευε την ευκαιρία που του δόθηκε, 27-26. Καρμύρης φτάνει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα ο Μέξας. Τα έβαλε εκεί με 2, πήρε τελικά το φάουλο από τον Δούκα. Πολύ δυνατά πήγαν οι παίκτες των δύο ομάδων στην συγκεκριμένη φάση. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των Μελισσών και είναι βολές για τον ψηλό των Athens του Lakers. Στο σύνενα οι κίτρινοι, οι οποίοι έχουν ευκαιρία εδώ να μεγαλώσουν κι άλλο την διαφορά τους, 28-26 τώρα. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Θα κάνει το κλέψιμο ο Μέξας. Κατάλαβε εκεί την πάσα και έφτασε και μέχρι το τέλος της φάσης. 30-26. Μπουγιούκος. Καρυφαλάκης. Πάει προς τα μέσα, αλλά αστοχή στην προσπάθεια του ο Μπάνος. Κοσκέρας
εκτελεί για τρεις ο Λιβαδάς, αστοχή στην προσπάθειά του, μέχρι είναι εκεί για το επιθετικό rebound, αλλά ούτε αυτός θα μπορέσει να πετύχει το δίποντο. 2,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Μπουγιούκο στο πλάι, εκτελεί για τρεις αστοχή, Κοσκέρας εκεί ανένα, οφείτος καθάρισε την φάση. Λιβαδάς πήρε την ωραία πάσα του Καρμίρη, τον δείχνει κιόλας, 32-26. Το μισό καλάθι είναι του Καρμίρη, ο οποίος πέρασε μια δρομέρια στις. Στα δική να μπει προς άμεσο Γαριφαλάκης, Πατσής. Τον παίζει καλή άμυνα ο Κοσκέρας. Θα γίνει και το κλέψιμο. 3-1 τώρα. Πολύ ωραία συνεργασία, Καρμίρης αφήνει στον Μέξα, χάθηκε η μπάλα εκεί. Πολύ ωραίο καλάθι από τους άθρους του Lakers. Για το 34-26. Και έχουμε το time out. Ένα και 38 ακόμα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. 34-26 στο σύν 8. Έχουν καταφέρει να βρεθούν οι άθρες του Lakers. Μια νίκη παίρνει ο Πάτσης. Γαριφαλάκης. Βγήκε το screen. Καρμίρης μένει πάνω τώρα. Πάνε δύο αντίπαλοι. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα για τις μέλισσες. Θέλει να προλάβει το ρολόι ο Παπαδιάς. Θα στοχίσει. Ανανέουν την επίθεση τους ωστόσο οι μέλισσες. Αστοχό και το τρίποντο του Γαριφαλάκη. Κατοχή είναι για τους άθρες του Lakers. Δεν καταφέραν σε αυτές τις δύο ευκαιρίες τους οι φιλοξενούμενοι να πάρουν κάτι. Παραμένει το 34-26, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό μέχρι την Άννα Παυλά. Λιβαδάς Μέξας με το δεξί, θα στοχίσει. Πάτσης χέρι με χέρι, όχι, κρατάει. Ζητάει από τον Γαριφαλάκη να έρθει για να πάρει. Προσπαθεί να του φτιάξει λίγο χώρο, πάει ο Κοσκέρας πάνω του. Μέξας βγαίνει δυναμικά, θα κλέψει. Φτάνει και μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, αστοχή. Δεν τον ενοχλεί καθόλου η πίεση του Παπαδιά και θα κάνει το 36-26. Στο σύν 10 πλέον οι άθρες του Lakers. Γαριφαλάκης, 14 δευτερόλεπτα ακόμα, 11 για τις μέλισσες. Κρατάει. Το παίζει καλή άμυνα ο Αγκουριδάκης, βγαίνει γρήγορα ο Καρμίρης. Το 1 δευτερόλεπτο εκτελεί ο Πάτσης, αστοχή. Και θα τελειώσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους άθρες του Lakers να βρίσκονται στο συν 10, 36-26. Αυτό είναι και το σκορ, έπειτα από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Μόλις ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο με τους άθρους του Lakers να βρίσκονται στην επίθεση και τον Λιβάδα να ξεκινάει ζεστά. 39-26 το σκορ, στο σύν 13 πλέον οι κίτρινοι, οι οποίοι με ένα σέρι του Μέξα στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου βρέθηκαν στο σύν 10 και τώρα ο Λιβάδας με νέα τρίποντη εκτέλεση ανέβασε τη διαφορά στους 13, θα τη μειώσει. Ωστόσο ο Γαριφαλάκης απαντάει στο τρίποντο του Λιβαδά και θα κάνει το 39-29. Σαλμάν βλέπει απέναντι τον Καρμίρη. Κόντρα σε δύο εκείνος, βγάζει έξω. Μαρίνος θα καταφέρει να χάσει την μπάλα. Στο ένας με έναν ο Μπουγιούκος, αστοχή. Κατοχή για τους του Lakers. Μαρίνος στημένος εκτελεί για 3. 42-29. Με δύο τρίποντα ξεκινάνε οι του Lakers, οι οποίοι μπαίνουν ζεστά πίσω από τα 6.75. Λούκας πάει από τα δεξιά, είδε τον ανοιχτό διάδρομο, αλλά στόχισε στη συνέχεια.
Καρμύρης αφήνει στον Λιβαδά. Ξανά ο Λιβαδάς. Κοσκέρα στον Σαλμάν. Νέο τρίποντο από τους Κίτρινους μέσα και αυτό. 45-29. Ψάχνει επιλογές ο Μπάνος, κρατάει, αφήνει στον Μπουγιούκο. Δούκας θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Λιβαδάς βγαίνει και παίρνει ο Σαλμάν. Αυτή τη φορά δεν εκτελεί για τρεις, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο και καλά κάνει. Απίστευτο ξεκίνημα από τους του Βλέικερς, 48-29. Έπειτα από ένα διαγωνισμό τρυπώντων ανάμεσα στους παίκτες των Κίτρινων και σπεσμένα time out από τις Μέλισσες. Επιστροφή στην δράση. Στο σύν 19 έχουν καταφέρει να ξεφύγουν οι άθροι του Blakers με το σκορ στο 48-29. Δεν θα έρθει το τρίποντο από τον Γαριφαλάκη. Όπως έλεγα, οι Κίτρινοι ξεκίνησαν τρομερά το τρίτο δεκάλεπτο και με ένα διαγωνισμό τρυπώντων, θα το έλεγα, από τους παίχτες των άθροι του Blakers κατάφεραν να φτάσουν οι σημερινοί γηπεδούχοι σε αυτό το σκορ στο 48-29. Κοσκέρας, Λιβαδάς αρκετά μακριά, αφήνει Σαλμάν. Καρμύρης από το πλάι, αστοχή. Ουγιούκος δεν είναι καλή σε εργασία του με τον Μπάνο. Μαρίνο στον πάγκο στη θέση του ο Θεοδωρακόπουλος. Κοσκέρας αφήνει στον Λιβαδά. Παίρνει ξανά. Θεοδωρακόπουλος στο πλάι. Δεν θα βρει στόχο. Δούκας παίρνει το rebound αλλά έχει προηγηθεί το foul πάνω στον Σαλμάν από τον Πάτσι. Ο οποίος του δίνει και το χέρι. Κοσκέρας έχει πάρει θέση κόντρα στον Δούκα. Θα φτάσει και στο καλάθι 50-29. Μάνος βγάζει έξω. Καρυφαλάκι στο σκέφτηκε για λίγο, θα το πάρει τελικά μπροστά από τον Καρμύρη. Δεν ήρθε το γρήγορο καλέθα του Θεοδωρακόπουλο, στη δεύτερη ευκαιρία ωστόσο θα βρει στόχο. 52-29. Ξεφεύγουν, ξεμάκρυνει η απόσταση. Μέχρι μέσα ο Γαριφαλάκης, δεν μπορεί μπροστά από τον Κοσκέρα. Δούκας θέλει να διεισδύσει και εκείνο στο έδαφος ο Καρμύρης, δεν υπάρχει κάτι. Δούκα συνεχίζει την προσπάθειά του και δικαιώνεται για το 52-31. Λιβαδάς με το Καρμύρης. Την μπάλα τα χέρια του Μπουγιούκου, ο οποίος στη συνέχεια έκανε το φάουλ. Ναι, όπως λέει ο διαιτητής, ο Στέφανος Μπουγιούκος είναι αυτός που έκανε το φάουλ στον Καρμύρη και τον έστειλε στην γραμμή των βόλων. Έτσι τώρα θα καθίσει στον πάγκο, θα πάρει την θέση του ο Παπαδιάς.
εκτελεί την πρώτη άστοχη ο Καρμίρης. Μέσα στη δεύτερη, 53-31. Θα περάσει τον πάγκο τώρα ο Καρμίνης στην θέση του Μεξάς, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Παπαδιάς από τη γωνία, προλαβαίνει τον Δωρακόπουλο, αλλά δεν θα βρει στόχο. Μεξάς πάει προς τα μέσα, θα βρει τον τρόπο να βάλει το καλάθι, 55-31. Χαριφαλάκης παίρνει ο Πάτσης, έχει βάλει πλάτη ο Μπάνος, περνάει την μπάλα τώρα ο Πάτσης πάνω του Αγκουριδάκης, τον δυσκολεύει κάπως και τον αναγκάζει να στοχίσει. Δεν πέρασε γέρα το κέντρο ο Κοσκέρας, αδράνησε εκεί, κοίταγε τις επιλογές του και ξέχασε να κοιτάξει το ρολόι. Καρυφαλάκης θα πάρει τελικά το σούτ τριών πόντων, 55-34. Κοσκέρας βγαίνει και παίρνει ο Σαλμάν. Πήγε εκεί να πέρασε ανάμεσα από δύο, έχασε την μπάλα, ο Κοσκέρας ήταν εκεί ωστόσο να συγκρατήσει. Θα βρει σίδερο, Σαλμάν σε επιθετικό rebound. Θα το πάρει εκεί μπροστά από τον Γαριφαλάκη, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Νέο επιθετικό rebound από τους κίτρινους. Πολύ ωραία πάσα του Κοσκέρα, δεν εκμεταλλευτεί ο Σαλμάν. Απανώτες χαμένες ευκαιρίες του Blazers. Παπαδιάς εκτελεί μετά την προσποίηση, αστοχή. Σπάνε την πίεση οι κίτρινοι. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κοσκέρα. Στοχή από κοντά ο Μέξας, ενώ έχουμε και αντιαθλητικό φόλο από τον Σαλμάν. Διαμαρτύρεται το Σαλμάν για την απόφαση αυτή του διαιτητή. Γραμμή. Ο Δούκας εκτελεί αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Θα βάλει τη δεύτερη, 55-35, και η κατοχή παραμένει στις Μέλισσες. Παπαδιάς, Μάνος, το σκέφτει για λίγο, το πήρε τελικά. Μαρίνος παίρνει από τον Αγκουριδάκη. Κοσκέρας έχει βάλει πλάτη, τρομερή πάσα για τον Μέξα, αλλά εκείνος χάλει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν είχε μάτια στην πλάτη, ήταν εδώ ο Κοσκέρας. Λούκας Μπουγιούκος στη γωνία, ο Γαριφαλάκης, αυτό πάει μπάλα. Μπουγιούκος τώρα κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, 55-37. Γίνεται το κλέψιμο τώρα από τις Μέλισσες. Καρυφαλάκης πάει μέχρι μέσα στο χ. Αγκουριδάκης στο rebound.
Μαρίνο ζητάει ο Μέξα, εκτελεί αμέσως αστοχή. Επιμένει ο ίδιος, ούτε τώρα θα σταθεί τυχερός. Ο Σκέρας περνάει πάσα του, η μπάλα καταλήγει εκτός από τα χέρια του Μέξα. Λιβάδας τώρα όρθιος, έτοιμος να πέρασει ξανά στο μάτς. Παίρνει την θέση του Κοσκέρα. Δουκάς. Μπάνος. Κρατάει, βγάζει έξω στον Μπουγιούκο. Με το δεξί, δεν θα βρει στόχο. Μπουγιούκος προσπάθησε εκεί για το επιθετικό rebound, την μπάλα καταλήγει εκτός. Από τα χέρια του Αγκουριδάκη τελικά. Μπάνος. Παπαδιάς πάνω την ο Μαρίνος, δίνει το σκριν, αλλαγή στο μαρκάρισμα, τώρα πάει πάνω το Λιβαδάς. Γαριφαλάκης παίρνει στη γωνία, εκτελεί, δεν θα βρει ούτε καν Στεφάνη το σούτου, έτσι θα τελειώσει και ο χρόνος επίθεσης για τις Μέλισσες. Ένα και 15 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Δρακόπουλος προσποιεί το Αγκουριδάκη, σε εκτελεί τελικά. Ο Δρακόπουλος δεν περνάει πάσα του. Στο χέρι του ο Γαριφαλάκης, έχουμε νέο αντιαθλητικό φάουλ από τον Αγκουριδάκη αυτή τη φορά. Είναι το δεύτερο ομαδικό των άθεστου Blakers, τρία θυμίζουμε έχουν οι Μέλισσες στο τρίτο δεκάλεπτο, για το οποίο απομένουν ακόμα 55 δευτερόλεπτα, 55,9 συγκεκριμένα. Γαριφαλάκης θα πάρει την πρώτη, θα στοχίσει. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει. Γαριφαλάκης αφήνει τον Μπουγιούκο. Παπαδιάς έχει 3 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Εκτελεί με τη βοήθεια του ταμπλό, 55-40. Μαρίνος εκτελεί για 3, θα βρει σίδερο. Το rebound στα χέρια του Θεοδωρακόπουλου, αλλά έχει πατήσει γραμμή πριν πετάξει την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του. Για τις Μέλισσες, 17 για το 10 λεπτό. Γαριφαλάκης, με συγχωρείτε. Στα 4 δευτερόλεπτα, εκτελεί για 3 ανενόχλητος, αστοχή. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός και μένουν ακόμα 3,9 στο ρολόι για τους άθεστους του Blakers. Να δούμε αν θα επιχειρήσουν κάποια μακρινή πάσα. Αυτό θα γίνει, η μπάλα πάει στον Λιβάδα. Μαρίνος προλαβαίνει το ρολόι, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Φινάλι λοιπόν και του τρίτου δεκαλέπτου, 55-40, οι άθεστοι του Blakers προηγούνται των Μελισσών. Μπήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στο σύν 15 οι άθεστοι του Blakers, οι οποίοι προηγούνται 55-40 των Μελισσών. Πατσής θέλει να παίξει με τη δύναμη του τον Μαρίνο. Θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Πρώτο ομαδικό αρκετά νωρίς από τους του Blakers. Εύστοχος στην πρώτη. 55-41. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει. Παραμένει το 55-41.
Το Δρακόπουλο πάει μόνο του τη φάση, αστοχή. Στο έδαφος δύο παίχτες εκεί των Μελισσών. Θα έρθει και το καλάθι από τον Μέξα. 57-41. Σηκώνεται τώρα ο Γαριφαλάκης, ο οποίος έπεσε κάπως σάτσαλα στο παρκέ. Όλα καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Λουκάς παίρνει αμέσως και εκτελεί αδύναμο το σουτ. Αγκουριδάκης αφήνει στον Λιβαδά. Του δίνει και επιλογή για screen, βγαίνει να πάρει ο Μαρίνος. Ξανά Λιβαδάς. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαρίνος. Θεοδωρακόπουλος έχει 2 δευτερόλεπτα αλλά και 2 αντιπάλους πάνω του. Δεν καταφέρει να βρει το στόχο. Γαριφαλάκης ανεβάζει ταχύτητα, πάει μέχρι μέσα, δεν κάνω σωστά εκτός από την εκτέλεση. Σε συνέχεια έχουμε το φάουλο από τον Αλέξη Μπουγιουπό. Πρώτο ομαδικό τον, του Blakers, τον Μελισσών με συγχωρείτε. Δύο ομαδικά έχουν οι του Blakers μέχρι στιγμής. Διβαδάς παίρνει και εκτελεί αμέσως. Με εξάστο επιθετικό rebound, γυρίζει και θα πάρει και την προσπάθεια. 59-41. Μπουγιούκος για 2. 59-43. Μαρίνος με εξάς θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Έχουμε το φαουλ τώρα από τον Θεοδωρακόπουλο. Δεν κοιτάγει την μπάλα ο Μπάνος. Του πέρασε την πάσα ο Γαριφαλάκης, αλλά για συνεννοησία έφερε το λάθος. Λιβαδάς αφήνει έξω στο Δωρακόπουλο. Μπροστά του ο Δούκας. Ωραία spin move. Αλλά στοίχει στην συνέχεια. Δούκας από τα αριστερά θα πάρει το φάουλ από τον Λιβαδά. Τέταρτο ομαδικό για τους του Blakers. Θέλει τη δεύτερη θα τη βάλει. 59-44. Fade away ο Λιβαδάς, αστοχή. Παταγέρα και σηκώνεται ο Μπουγιούκος. Δεν θα βρει στόχο, επιθετικό rebound για τις μέλισσες. Δούκας είναι ανενόχλητος. Θα πάρει το τρίποντο αλλά θα βρει σίδερο. Θα γίνει το λάθος, η μπάλα παραμένει στην κατοχή των μέλισσων. Αλλά δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που δώθηκε ο Στέφανος Μπουγιούκος. 7 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Από κοντά ο Θεοδωρακόπουλος έδωσε πολύ ύψος, βγήκε σχεδόν στην κορυφή του ταμπλό η μπάλα. 61-44. Βήματα τώρα από τον Δούκα.
Σαλμάν και Κοσκιάρας επιστρέφουν στο μάτς. Παίρνουν τις θέσεις του Θεοδωρακόπουλου και του Αγκουριδάκη. Ενώ από την άλλη πλευρά, όχι, δεν θα γίνει κάποια αλλαγή, έχουμε το time out. Και 45 ακόμα για το φινάλε του παιχνιδιού, στο 61-44 η του Lakers, αυτή και ο Λιβάδας. Αρμύρης πήρε το επιθετικό rebound. Είναι επιλογές ο Καρμύρης, βλέπει τον Μέξα. Είχε λίγο χώρο εκείνος και πήρε το foul από τον Μπουγιούκο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το τέταρτο ομαδικό του παίχτη των Μελισσών. Άστοχος στην πρώτη του προσπάθεια ο Μέξας. Θα βάλει τη δεύτερη. Μάτσις. Ο Γιούκος απέναντι από τον Λιβαδά με το δεξί θα καταφέρει να βρει το στόχο. 62-46. Λιβαδάς. Παίρνει ο Σαλμάν, αλλά κατεύθυνση. Πάνω του ο Μπάνος, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση από τα αριστερά. Ο Γιούκος είδε την ανοιχτή διάβαση εκεί στην αντίπαλη άμυνα, αλλά δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Μέξα στο πλάι Σαλμάν, περνάει από τον Πάτσι, Δούκας τώρα πάνω του. Θα πάρει το σούτα στο χ, rebound από τον Κοσκερά. Πέντε λεπτά ακόμα για τους του Blakers, παίρνει το τρίποντο Λιβάδας από πολύ μακριά, δεν θα βρει στόχο, η μπάλα κατάληγε εκτός, είναι για τις Μέλισσες. Μπουγιούκος, Μπάνος. Μπουγιούκος θα κάνει βήματα. Μαρίνος, την μπάλα περνάει στον Μέξα, προτιμάει και να πασάρει στον Καρμύρη, δίνει την assist για το 64-46. Μπάνος, Λούκας, παίρνει και εκτελεί, θα βρει σίδερο. Μαρίνος καθαρίζει το rebound, 4,5 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Μέξας γρήγορα μπροστά, στο χ, ο Καρμύρης είναι εκεί για το follow, αλλά στο χ κι αυτός. Πάσα πίσω από την πλάτη. Σαλμάν κλείνεται από δύο. Μέχρι μέσα ο Μπουγιούκος. Ο Σκέρας πιέζεται και θα πάρει και το foul από τον Αλέξη Μπουγιούκο. Είναι το τρίτο ομαδικό των Μελισσών. Μαρίνος, φτιάχνει επιλογή, αφήνει στο Σαλμάν. Καρμύρης σηκώνει το βλέμμα του. Ο Μαρίνος είναι στημένος απέναντι, προτίμησε να πασάρει, μπέρδεψε και τον Κοσκέρα. Νομίζω ότι πήγε να σουτάρει ο συμπαίκτης του. Μπάνος. Μπερδεύεται, θα κάνει τριπλή τρίπλα. Διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Σαλμάν για τρεις αστοχή.
Μαρίνος παίρνει από τη γωνία το τρίποντο, αστοχός και αυτός. Λούκας πάει από τα δεξιά, καλάθι και φάουλ. Έχει 4-48 και η βολή θα εκτελεστεί έπειτα από το time out. Στην συμπληρωματική βολή ο Δούκας εκτελεί εύστοχη και κάνει το 64-49. 3-20 ακόμα, στο έδαφος ο Καρμίρης θα χάσει την μπάλα. Εκμεταλλεύεται την φάση ο Μπουγιούκος, 64-51. Στους 13 πόντους η διαφορά. Καρμίρης, Μαρίνος για 3, αστοχή. Δούκας πάει από τα δεξιά, θα βρει το καλάθι. 64-53. Καρμίρης περνάει, η κατοχή παραμένει στους κίτρινους. Λιβαδάς, Κοσκέρας παίρνει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, πιέζεται από τον Μπάνο, δεν θα καταφέρει να βρει το καλάθι. Μαρίνο ζητάει, παίρνει, εκτελεί για 3, αλλά δεν θα το βάλει. 2,5 λεπτά τώρα στην αναμέτρηση. Σαλμάν θα πάρει το φόλο από τον Δούκα. Τέταρτο ομαδικό για τις Μέλισσες, τέταρτο και για τον Δούκα. Σαλμάν αμέσως για 3, ήταν ανενόχλητος, δεν προλάβαινε να τον μαρκάρει ο Δούκας. Για 3, άστοχος ο παίκτης των Μελισσών. Σαλμάν πάσα για τον Κοσκέρα πέρας, αλλά εκείνος αστόχησε στο εύκολο layup. Δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση από κοντά ο Κοσκέρας. Πράγει στο δεύτερο κρότημα από τον πάγκο του. Χαριφαλάκης επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Δούκα. Λιβαδάς μπορεί να το πάρει και από εκεί, το σκέφτηκε, είμαι σίγουρος. Κοσκέρας, αλλαγή κατεύθυνση, πολύ ωραία, θα πάρει το φάουλ από τον Μπανό. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά και από την πλευρά των Μελισσών, έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Κοσκέρας αστόχη στην πρώτη. Παραμένει το 64-53. Θα βάλει την δεύτερη με το 65-53. Μπάνος κρατάει. Ο Παπαδιάς θα με συγχωρείτε, τώρα είναι ο Μπάνος. Καρυφαλάκης. Μπάνος προσποιείται, αποφύγει τον Κοσκέρα, αστοχή. Το rebound θα καταλήξει πού, στα χέρια των Μελισσών. Παπαδιάς βγάζει έξω. Μπερδεύεται για λίγο ο Μπουγιούκος. Με το δεξί δεν θα τελειώσει την φάση καλά. 1-25 ακόμα στην αναμέτρηση. Κοσκέρας κρατάει. Μαρίνος παίρνει και εκτελεί για 3, καλάθι και φάουλ. 3 πόντοι και έχει δικαίωμα για ακόμα έναν. Ο Μαρίνος τρομερή προσπάθεια από τον παίκτη του Blakers, 68-53. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο Μαρίνος.
θέλει. Και πάει το σκορ στο 69-53. Στο συν 16 πλέον η του Lakers, για να μειώσει ο Μπουγιούκος να το κάνει να το φέρει. 69-56. Θα γίνει το φάλο από τον Κοσκέρα. Στον Κοσκέρα, με συγχωρείτε, από τον Παπαδιά έγινε. Εκτελεί την πρώτη ο Κοσκέρας στα στοχή. Παραμένει στους 13 πόντους η διαφορά. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη βάλει. ...70-56 ενώ πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Ντούκας. Μπουγιούκος εκτελεί μπροστά από τον Λιβαδά. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, πήρε και εκεί αρκετό ύψος έπειτα από την πρώτη αναπήδηση. Θα κλέψει και ο Σαλμάν. Δεν βιάζονται οι του Βλέικες, κρατάει ο Μαρίνος, πάει πάνω του ο Μπάνος. Ο Παπαδιάς, με συγχωρείτε. Σαλμάν, είδε τον Καρμίρη, κοντά στο καλάθι εκείνος. 72-56. Γύρισε πολύ ωραία η μπάλα εδώ από τους του Lakers. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Καρυφαλάκης μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ, λίγο ήθελε να πάρει και το καλάθι. Κάθε πόντος θα παίξει ρόλο. Υπερθυμίζω καθώς τα play-off της και της Development 2 θα κριθούν στην τελική διαφορά των δύο ομάδων. Οι δύο ομάδες θα παίξουν δύο αγώνες και η τελική διαφορά θα κρίνει ποιος θα είναι αυτός που θα περάσει στους 8 της κατηγορίας. Ευστόχος στη δεύτερη ο Γαριφαλάκης, 72-57. Καρμίρης. Ζητάει ο Λιβαδάς, 6 δευτερόλεπτα ακόμα, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα βρει σίδερο. 2 δευτερόλεπτα, Γαριφαλάκης από το κέντρο, αστοχή και φινάλε λοιπόν. Νίκη για τους άνθρωπους του Βλέκια σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Θα πάρουν και μια διαφορά ασφαλείας και θα επικρατήσουν 72-57 των Μελισσών. Αυτά λοιπόν εδώ από το Γουσουπού. Άνθρωπους του Βλέκια Μέλισσες, 72-57.